Οπότε, χαίρετε, Νίκος Μπιλπασάκος για τη Razorfest Gaming και είμαστε εδώ μαζί σας για να σας πω τις σκέψεις μου πάνω στην καινούργια λίστα για το Yu-Gi-Oh! Η λίστα είναι in effect από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο, δηλαδή για αυτή την περίοδο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τους Ευρωπαίους παίκτες? Σημαίνει ότι επηρεάζει το YCS στο Λονδίνο και το YCS στο Μιλάνο στο τέλος του χρόνου. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο τη λίστα και να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε πάνω κάτω και να αξιολογήσουμε πόσο νόημα, πόσο θα επηρεάσουν αυτές οι αλλαγές το metagame και ανάλογα αν είναι καλές ή όχι για το παιχνίδι, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Οπότε, ξεκινώντας, πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα που άλλαξε και δεν είναι άλλη από το Glow Bulb, το οποίο ήταν forbidden για νομίζω αρκετό καιρό, για αρκετό καιρό και πλέον είναι πίσω στο 1. Τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή το Glow Bulb, όταν έγινε ban, ήταν στο αρκετά καλό. Πλέον αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά κόμπο τα οποία μπορεί να κάνει, κυρίως με το μαθηματίσαν για το Melia The Spirit of Trees. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν θα είναι αρκετά δυνατά αυτά τα κόμπο έτσι ώστε να επιτρέψουν σε ένα τέτοιο deck να κάνει compete μαζί με decks όπως είναι τα Clifford, ας πούμε. Πιστεύω ότι τα Clifford θα είναι μαζί με τα Burning Abyss και τα Sandol τα τρία δυνατότερα deck αυτή τη στιγμή. Οπότε το Cleo Bulb, το γεγονός ότι ήρθε πίσω, πάρα πολύ ενδιαφέρον για το παιχνίδι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να μείνει ban. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να το δούμε σε κάποιες Sandol builds. Μάλλον ακίνδυνο. Συνεχίζουμε με την επόμενη κάρτα, την οποία βρήκε τη θέση της στην limited λίστα, Infernity Archfiend. Πιστεύω πάρα πολύ σωστά. Γενικότερα τα Infernity είχαν λίγο. Τι γίνεται, η Konami έχει μια λογική. Να το πιάσω από εκεί. Η Konami έχει μια λογική της έννοιας ότι όταν ένα deck πάει καλά για πάρα πολύ, αυτό το deck μετά πρώτα βγαίνει σε teens και μετά, αφού έχει φάει κάποια nerfs από κάποιες bundles, και μετά βγαίνει σε teens ή σε οποιαδήποτε editions είναι και είναι φθηνά για να μπορεί να το βρει το κοινό. Το Infernity έχει περάσει, πρέπει να είναι, αν το Mermail είναι το δεύτερο deck με τα περισσότερα nerfs και πάλι έχει πηζήσει, το Mermail είναι, το Infernity είναι πάρα πολύ κοντά στο να είναι το πρώτο deck. Δηλαδή έχει φάει άπειρα nerfs και παρόλα αυτά με το όσο βγαίνουν καινούργιες κάρτες που να έχουν να κάνουν γενικότερα με τα Special Summons, το Infernity επανέρχεται. Οπότε το Archfiend στο 1 κάνει το Infernity playable για κάποιο local επίπεδο, αλλά το βγάζει από αυτό το tier το οποίο ήταν για τα τουρνουά, που πραγματικά πολλές φορές σε τουρνουά το helpless του θέματος ήταν ότι παίζεις με Infernity, αν ανοίξουν το κόμπο χάνεις, και πλέον είχαν πολλές πιθανότητες να ανοίξουν το κόμπο, αλλά το θέμα είναι δεν θέλεις να παίξεις εσύ ο ίδιος Infernity, καθώς σε ένα δεκάγερο τουρνουά δεν ξέρεις αν πάντα μπορείς να ανταπεξέλθεις και να έχεις 100% το κόμπο. Οπότε το Infernity Archfiend στο 1, είμαι πολύ χαρούμενος που υπήρχε εκεί, έτσι ώστε το deck να περάσει πλέον σε ένα, όχι casual, σε ένα lower tier επίπεδο. Συνεχίζοντας, στην επόμενη αλλαγή, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, βλέπουμε το Raigeki, το οποίο είναι ban, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ban περισσότερα χρόνια από ότι πολλά μικρά ξαδερφάκια μου, οπότε το Raigeki unban. Θέλω να το δω αυτό. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι είναι unban το Raigeki, προφανώς. Το θέμα είναι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι όσο καλό είναι, θα ήταν οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Τι εννοώ? Το Raigeki αυτή τη στιγμή, αν δούμε το φορμάτο όπως θα εξελιχθεί, θα έχουμε Burning Abyss, τα οποία κάνουν replay στον εαυτό τους, Sandol, τα οποία κάνουν effect όταν το Raigeki χρησιμοποιηθεί, καθώς και Clifford, που κάνουν πάλι, πάνε στο face-up στο extra deck και μπορούν να ξανάρθουν. Το θέμα με το Raigeki τι είναι? Είναι ότι ανοίγει μια τρύπα, δίνει ένα κενό χρόνου, αυτό είναι ο ένας γύρος, στο οποίο μπορείς να κάνεις Raigeki μόνο για να περάσεις damage. Ή μόνο για να αναγκάσεις τον αντιπάλο, για να κερδίσεις ένα γύρο για damage. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Τι γίνεται? Από τη στιγμή που έχουμε ban list που είναι μικρότερες, μπορεί να δούμε κάτι όπως είδαμε με το Six Sense. Δηλαδή ότι βγάζουν μια κάρτα, όπως είναι το Six Sense, σπασμένη κάρτα, για να πουλήσουν ένα προϊόν,
και μετά μπανάρουν αυτή την κάρτα. Με το Rageki νομίζω ότι είναι μια περίπτωση σαν το Sixthense, με τη διαφορά ότι δεν είναι τόσο καλό και δεν το κάνουν για να πουλήσουν ένα προϊόν. Το κάνουν δοκιμαστικά, δηλαδή αν δούνε κάποια στιγμή ή αν έχουν σχεδιάσει ότι κάποιο επόμενο set το να καταστρέψει τέρατα θα είναι πολύ σημαντικό, θα δούμε το Rageki Ban. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να το ανεκτούν άμα έχουν κάνει λάθος ένα εξάμηνο, θα το ανεκτούν ένα τρίμηνο. Οπότε δεν ξέρω πόσο... Είμαι neutral αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν το ένα ήταν ότι αυτή ήταν πολύ κακή ιδέα και το 10 ότι ήταν η καλύτερη ιδέα το να γίνει Unban, είμαι κάπου στο 5. Προς το 4. 5 προς το 4. Συνεχίζοντας, Soul Charts στο 1 και Super Polymerization στο 1, θα κάνω review αυτά και τα δύο μαζί. Αποτελούν κάρτες οι οποίες, το Soul Charts προφανώς μία από τις καλύτερες κάρτες που έχει τυπωθεί ever στο game. Οπότε είμαι, ακόμα και να δούμε το Soul Charts Ban και να δούμε πίσω το Master Board, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο σε τέτοιο σημείο. Το Soul Charts είναι κάρτα η οποία έχει τον ίδιο ρόλο με το Return from the Different Dimension. Και το να τη βάζει σε limited δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς σταματάνε decks να φτιάχνονται around στο Soul Charge. Όλα τα decks θα παίζουν Soul Charge, most likely, άμα μπορούν να το κάνουν afford. Ακόμα και decks τα οποία παλιά δεν έπαιζαν Soul Charge, αν ίσως να ξεκινήσουν να το παίζουν. Δηλαδή, decks όπως το Spellbook, άμα το Soul Charge είναι στο 1 και βλέπεις ότι δεν υπάρχουν πλέον Soul Charge decks, δηλαδή decks που κάνουν abuse στο Soul Charge καλύτερα από σένα, ίσως να υπάρχει νόημα και μέχρι και σε τέτοια decks να παίζει το Soul Charge. Super Polymerization προφανώς η κάρτα που από τη στιγμή που υπάρχουν τα Sandol παίρνει Broken Proportions, καθώς κρίνει πάρα πολλά match, γιατί το Super Polymerization έχει φτιαχτεί για να χάνει value. Ναι, μπορείς να κάνει, ναι, σου δίνει κάτι που δεν θα μπορούσες να κάνεις mechanically wise, δηλαδή να κάνεις fusion με το τέρας του αντιπάλου. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι τα Sandol που χρησιμοποιείς για το Super Polymerization α θα κάνουν effect, β, το τέρας που θα φέρεις most likely θα είναι πάρα πολύ καλό, κόβει λίγο από τον drawback του Super Polymerization, σε σημείο πλέον που να βλέπουμε τις λίστες, όλες τις Sandol λίστες να παίζουν 3. Και το γεγονός ότι στην καινούργια συλλογή βλέπουμε και άλλα 2 Sandol, κάνει τα Sandol να είναι, που είναι διαφορετικά attributes, κάνει τα Sandol να είναι λίγο σαν τους ήρωες. Οπότε για να περιοριστεί αυτό, γιατί μετά θα βγει out of hand, γιατί τα fusion των ήρωων δεν ήταν όλα καλά, είχαν 1, 2, 3 σε πολύ λίγες περιπτώσεις καλά. Τα fusion των Sandol είναι πάντα καλά και είναι, είναι πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τα fusion που είχαν τα heroes. Οπότε το Super Polymerization είμαι πάρα πολύ θετικός που έχει πάει στο 1. Πιστεύω ότι το 1 είναι το λογικό σημείο. Τα 2 είναι αρκετά έτσι ώστε να γίνεται ενοχλητικό, έτσι ώστε να κάνει games να είναι degenerate. Στο 1 είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Είναι ακόμα μια καλή κάρτα στο 1. Συνεχίζοντας, πάμε να δούμε σε κάθε format. Υπάρχουν και υπάρχουν τα unbans ή τα unlimits, τα οποία είναι επειδή πλέον η κάρτα θεωρούν από την εταιρεία ότι δεν έχει κάποιο threat στο format και έτσι μας τη δίνουν στο full. Βλέπουμε τα black wings, τα οποία έχουν πάρει πίσω πολλές κάρτες, πρώτα χάσανε κάρτες και μετά πήραν πίσω πολλές κάρτες. Αυτή είναι η πορεία, η full πορεία ενός καλού deck. Αρχικά το deck ξεκινάει με κάτι σπασμένο, τουλάχιστον άμα δει κάποιος στην όλη πορεία του παιχνιδιού, το deck ξεκινάει κάπως σπασμένα ή κάπως καλά, μετά τρώει κάποιο nerf με τις λίστες και μετά αργά-αργά ξεκινάνε να έρχονται κάρτες πίσω από το deck. Ποτέ όμως σε σημείο που το deck να ξαναγίνει tier 1. Το Blackwing αυτή τη στιγμή είναι outdated, οπότε το να έχει το Gale στη λίστα δεν έχει κάποιο λόγο. Το Gale είναι πίσω και αυτό μπορεί να σπρώξει κάποια sales τα οποία είναι targeted της επέκτασης τους οποίους μπορεί να είναι το αγαπημένο του deck. Στο επόμενο card choice, Gore's The Emissary of Darkness, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα υπάρξει ποτέ format του Yu-Gi-Oh το οποίο δεν θα σκεφτώ για το Gore's. Μπορεί να είναι κακός σε αυτό το format, είναι όμως ένας από τους μεγάλους role players. Είναι στην ίδια κατηγορία με staples όπως είναι Dark Hole, όπως είναι Heavy Storm, όπως είναι όλες αυτές οι κάρτες που, ναι, το Yu-Gi-Oh είχε εξελιχθεί σε ένα σημείο τα τελευταία χρόνια που αυτές οι κάρτες δεν θεωρούνται auto-includes παντού, παρόλα αυτά το power level τους είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε κάποιος πρέπει να τη σκεφτεί. Είναι όπως αναρωτιέσαι αν θα βάλεις BLS στον deck σου ή όχι, μπορεί η απάντηση προφανώς να είναι όχι και να μην κολλάει, παρόλα αυτά θα το σκεφτείς. Το Gore's είναι μία από αυτές τις κάρτες. Το semi-limit του Gore's πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι έχει έρθει για να εξισορροπήσει
Το γεγονός ότι τα Clifford είναι ένα deck το οποίο κάνει abuse το Pendulum Mechanic, έτσι ώστε να έχει ένα περίπου ψεύτο Return from the Different Dimension. Οπότε, ο Γκόρις πιστεύω ότι είναι για να έχουν ελπίδα decks τα οποία είναι αδύναμα σε αυτό το Sorming. Είμαι αρκετά εντυπωσιασμένος να δω αν θα παίξει ο Γκόρις. Πιστεύω ότι σε ένα format που θα μοιάζει αρκετά με Dragon Rulers, αλλά χωρίς να πλησιάζει το τόσο στρατηγικό βάθος των Dragon Rulers, όπως πιστεύω ότι αυτό θα το δούμε στο Δεκέμβριο μετά το release των Cliffords και το καινούριο Burning Abyss. Ο Γκόρις θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί από τους παίκτες. Μπορεί να μην παίξει καθόλου και μπορεί να είναι staple στα δύο, ανάλογα τον deck που παίζει. Οπότε είμαι αρκετά θετικό στο να υπάρχουν δύο Gors, καθώς μπορεί να βασίσεις μια ολόκληρη στρατηγική ενός deck πάνω σε αυτό. Συνεχίζοντας μετά το Ceasefire, το οποίο έγινε semi-limited, πάλι στην ίδια λογική το Gale, ότι πλέον παίρνουμε κάρτες οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλο impact και τις παίρνουμε πίσω. Τέλος, το Transmigration Prophecy πάλι στην ίδια λογική ήταν στο 1 και ξεκινάει σταδιακά να επιστρέφει. Είναι κάρτες που δεν έχουν τόσο μεγάλο impact στο παιχνίδι και δεν υπάρχει κάποιος λόγος να είναι στη λίστα. Παρ' όλα αυτά, καλές κάρτες. Και πάμε στις κάρτες που δεν είναι πλέον στη λίστα. Ο Wolfbark επιστρέφει από τη λίστα. Τα Fire Fist, για αυτό το brief period στο οποίο ήταν ένα από τα dominant deck, γενικότερα το power level του game εκείνη την εποχή ήταν πολύ κάτω. Δηλαδή δεν υπήρχαν decks τα οποία έκαναν αστρονομικά καλά πράγματα. Οπότε ο Wolfbark πλέον σε ένα format στο οποίο θα υπάρχουν Sandol, που είναι natural counters σε οτιδήποτε, σε αυτό που κάνουν τα Firefist, κυρίως στο λόγο που είναι καλά τα Firefist του Bear, και εναντίον Clifford και πολλών άλλων decks τα οποία υποφελούνται πλέον από τα τέρατα τους να καταστρέφονται, δεν είναι τόσο καλός. Οπότε το Unlimited του Wolfbark είναι εντάξει. Magician of Faith για τον ίδιο λόγο έφυγε από την banlist, δεν είδε τόσο play καθώς το format είχε εξελιχθεί σε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Πλέον βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι με το Soul Charge το 1, με το Raigeki Unlimited και αρκετά καλές spell τις οποίες να μπορούν να παίξουν, δεν θα τη δούμε σε αυτό το format. Γενικότερα θα δούμε το Magician of Faith όταν υπάρξουν πάρα πολλά limits σε καλές spell. Δηλαδή μπορεί να τη δούμε και να τη δούμε σε κάποιο Sandol για να παίρνει πίσω το Super Poly και πολλά άλλα. Όταν υπάρχουν οι καλές spell σε τριάδες, η Magician of Faith δεν χρειάζεται. Όταν αυτές οι spell κάνουν rotate και κάνουν τον κύκλο τους και πάνε και γίνονται limited, semi-limited ή οτιδήποτε, πολλά decks μπορούν να καταφύγουν στη Magician of Faith έτσι ώστε να ξαναβλέπουν αυτές τις κάρτες. Οπότε, πολύ σημαντικό το ότι η Magician of Faith είναι στα 3. Δεν μπορεί να γίνει abuse, παρόλα αυτά πιστεύω ότι κάποια στιγμή αφού τα Clifford φύγουν, θα μπορεί να έχει μια θέση σε κάποιο λίγο πιο αργό deck, σε ένα λίγο πιο αργό format από αυτό που θα ζήσουμε σε λίγο με τα Clifford και τα Sandol. Η Magician of Faith έχει θέση. Τέλος, με τα Formula Synchron για να, Unlimited, για να συμπληρώσει το Glow Bulb, πιστεύω ακίνδυνο πλέον στο metagame που ζούμε. Σίγουρα θα δώσει πίσω τον αέρα σε κάποιο Plant / Sylvan deck. Παρ' όλα αυτά, με την απώλεια του Soul Charge δεν είναι ακριβώς το τόσο τρομερό deck το οποίο θα μπορείτε να ανταγωνιστεί σε αυτό το format, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Τελευταία spell για αυτό το review, Reinforcements of the Army, το οποίο αρχικά θα το πάρουμε έτσι. Από τη στιγμή που το tank είναι στα 3, το Reinforcements δεν έχει νόημα να μην είναι στα 3. Ζούμε στην εποχή που το power creep, καλός ή κακός, σε αυτό το παιχνίδι έχει ξεπεράσει ένα επίπεδο. Θα δούμε ένα από τα καλύτερα Reinforcements of the Army αυτή τη στιγμή στον Clifford Tool, το οποίο βγαίνει στην επόμενη συλλογή και μπορείς να κάνεις φυσικά με κόστος 800 ζωή Reinforcements of the Army κάθε γύρο. Οπότε δεν έχει νόημα το reinforcement να μην είναι στη λίστα. Είμαι πολύ θετικός το reinforcement να είναι στη λίστα, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις abuse. Γενικότερα, όλοι οι tutors είναι καλό να υπάρχουν σε abundance. Το θέμα είναι τι σου βρίσκουν. Από τη στιγμή που το reinforcement απλώς σου βρίσκει ένα τέρας και όχι στράτος σε κάτι για κάτι, τότε είσαι εντάξει. Οπότε, αυτό ήταν το review και για την banlist. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου για την banlist. Ελπίζω να έχω πέσει μέσα, ελπίζω να έχω απαντήσει ίσως σε κάποιες απορίες που είχαν
που μπορεί να είχε κάποιος σχετικά με τις καινούργιες κάρτες, γιατί κάποιες κάρτες βγήκανε, πού τη θυμήθηκαν αυτοί, γιατί έγινε αυτό κτλ. Κτλ. Οπότε, αυτό ήταν το τέλος για αυτό το βίντεο. Θυμηθείτε ότι έχουμε και έχουμε πάρα πολύ περιεχόμενο σχετικά με οποιοδήποτε κάτω το παίχνιδο. Μπορείτε να μην χάσετε τα Card Wars, τα οποία θα είναι από την επόμενη εβδομάδα πίσω μαζί σας με την καινούργια λίστα πλέον, πάρα πολύ σημαντικό. Και ήμουν ο Νίκος Μπουλπασάκος για τη Razor's Edge Gaming. Saying hi.